Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο. Πολλές φορές όταν ακούσουμε για ανήλικο ο οποίος κατηγορείται και βρίσκεται σε δικαστικές διαδικασίες, υπάρχουν κάποια πρακτικά προβλήματα, τα οποία αφορούν βεβαίως για το πώς θα εκτίσουν την ποινή τους και αν θα πάνε φυλακή, πώς θα είναι εκεί οι συνθήκες κράτησής τους. Έτσι, το Hope for Children θα θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα βελτιώνοντας το σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων στην Ευρώπη και θα εκπαιδεύσει επαγγελματίες. Μαζί μας είναι ο Αντώνης Στυλιανού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Hope for Children. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρούμε ότι επιβάλλεται. Ακριβώς. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είχαμε ανάγκη και έχουμε ανάγκη να το εφαρμόσουμε και θα πρέπει να διαρκέσει αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, θα έλεγα. Για πρώτη φορά ίσως επιστημονικά ασχολούμαστε με το σύστημα της δικαιοσύνης των ανηλίκων και πρώτιστος στόχος του προγράμματος είναι ακριβώς να ευαισθητοποιηθεί το κοινό, ούτως ώστε να αντιληφθεί ότι η δικαιοσύνη που αφορά στους ανήλικους πρέπει να είναι φιλική δικαιοσύνη. Child Friendly Justice, όπως το ονομάζουμε στα πλαίσια του προγράμματος. Φιλική δικαιοσύνη προς τα παιδιά. Πρωτίστως ενισχύοντας και προάγοντας το άρθρο 12 της Σύμβασης του ΟΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που αφορά στο δικαίωμα της έκφρασης του παιδιού, ειδικά σε θέματα που το αφορούν. Και ένα από αυτά τα θέματα που αφορούν στα παιδιά είναι φυσικά και το σύστημα της δικαιοσύνης. Η επαφή δηλαδή του παιδιού με το δικαιικό σύστημα, με το δικαστικό σύστημα, η εμπλοκή του παιδιού σε δικαστικές διαδικασίες, είτε ως ανήλικος παραβάτης, είτε σε περιπτώσεις κηδεμονίας για παράδειγμα, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αστικού αδικήματος λόγου χάρη, θα πρέπει το σύστημα εκείνο της δικαιοσύνης να είναι φιλικό προς τα παιδιά, να λαμβάνει υπόψη... Να είναι και παραδειγματικό παράλληλα. Και να είναι παραδειγματικό ακριβώς. Και είναι γι' αυτό γιατί ακριβώς... πρέπει να προστατεύουμε και λίγο. Είναι ανήλικοι, μία τιμωρία ίσως τους εξαγριώνει και εμείς θέλουμε να είναι παραδειγματικοί προκειμένου να είναι μετά καλύτεροι πολίτες. Έχετε θέσει αυτό ένα είναι ιδιαίτερα... το πιο σημαντικό. Αγαπητή Νατάσα, έχεις θέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που αφορά στις ποινές οι οποίες θα πρέπει να επιβάλλονται σε ανήλικους παραβάτες. Θα πρέπει να βρεθούν εκείνες οι εναλλακτικές μορφές ποινής που θα επιβάλλονται στους ανήλικους παραβάτες ακριβώς για να αναμορφωθούν οι ανήλικοι χωρίς όμως να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα στον σεβασμό, την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Γιατί όταν μιλούμε για ανήλικους αναφερόμαστε σε άτομα κάτω των 18 ετών τα οποία είναι παιδιά, τα οποία επέχουν ποινική ευθύνη εάν είναι 14 ετών και άνω, άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα δικαιώματα του παιδιού σε εκείνο το σύστημα. Σωστά έχετε αναφέρει προηγουμένως ότι οι συνθήκες κράτησης, εάν η ποινή θα είναι εγκλεισμός, θα πρέπει να είναι εκείνες οι συνθήκες οι οποίες να κάνουν πλήρως σεβαστά τα δικαιώματα του παιδιού. Η ποινή φυλάκισης θα πρέπει να είναι η τελευταία και η έσχατη των ποινών που θα πρέπει να επιβάλλεται. Υπάρχουν πολλές άλλες εναλλακτικές μορφές ποινής που μπορούν να επιβληθούν σε ανήλικους οι οποίοι παραβαίνουν τον νόμο, αδικοπραγούντες ανήλικους όσο ονομάζονται, και αυτά ακριβώς όλα τα ζητήματα μέσα στα πλαίσια αυτού του ευρωπαϊκού προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν 12 μάλιστα χώρες, στην Κύπρο υλοποιείται από τον ανθρωπιστικό οργανισμό Hope for Children, στοχεύει ακριβώς στο να εξεύρουμε εκείνες τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στην Ευρώπη. Δεν θα ανακαλύψουμε δηλαδή τον τροχό, υπάρχουν αλλού αυτά τα παραδείγματα τα οποία θα μπορούμε να προσαρμόσουμε και να εφαρμόσουμε αλλά στην εμείς δεν Κύπρο. Τα εφαρμόζουμε, κύριε Στυλιανού. Εμείς τι εφαρμόζουμε μέχρι στιγμής και φαντάζομαι υπάρχουν και καταγγελίες. Υπάρχουν αρκετές καταγγελίες τις οποίες λαμβάνουμε και φωνάζει κάθε φορά, ακούμε την κυρία Κουρσουμπά η οποία να αντιδρά και να επεμβαίνει γιατί οι συνθήκες και οι ποινές, ας πούμε, που επιβάλλονται στους ανήλικους, δεν είναι για ανήλικους. Σωστό. Αλλά για ενήλικους. Σωστό, σωστό. Ναι. Και θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη ότι ασχολούμαστε με παιδιά
Και η διαφορά είναι τεράστια μεταξύ ενός ενήλικα, ο οποίος παραβαίνει τον νόμο για παράδειγμα, και ενός ανήλικα, ο οποίος παραβαίνει τον νόμο. Υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι κοινωνικές συνθήκες για παράδειγμα. Ναι. Το γεγονός ότι ο ανήλικος ακόμη βρίσκεται σε ένα στάδιο στο οποίο σε εκείνη τη στιγμή μεγαλώνει ουσιαστικά και θα πρέπει να ενταχθεί σωστά στην κοινωνία ακόμα και μετά την έκτηση της οποιασδήποτε ποινής. Άρα ο σκοπός της ποινής πρέπει να αποβλέπει όχι στην παραδειγματική τιμωρία των ανηλίκων, αλλά στην αναμόρφωση των ανηλίκων, ούτως ώστε να ενταχθούν ως υγιή κύτταρα στο κοινωνικό σύνολο μετά την έκτηση της ποινής τους. Υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θέτουμε. Το δικαίωμα του παιδιού να εκφράζεται και να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Αυτό ακριβώς επιβάλλει και η σύμβαση στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβεβλημένη, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Δυστυχώς έχουμε στην Κύπρο ένα απειρχιωμένο, θα μπορούσα να έλεγα, σύστημα νεανικής δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη των ανηλίκων. Ο περιπέδων νόμος χρονολογείται από την περίοδο της Αγγλοκρατίας. Υπάρχει ο περιαδικοπραγούντων ανηλίκων νόμος, ο οποίος χρήζει άμεσου εξυγχρονισμού, ακριβώς για να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα του παιδιού όταν αυτά έρχονται σε επαφή με το σύστημα δικαιοσύνης. Και πρωτίστως, σκοπός του προγράμματος αυτού, βελτιώνοντας το σύστημα της δικαιοσύνης ανηλίκων, είναι να ευαισθητοποιηθούν και να εκπαιδευτούν όλοι αυτοί που εμπλέκονται στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης όταν αυτή απονέμεται σε ανήλικους. Είτε αφορά συνήγορους υπεράσπισης, είτε αφορά την κατηγορούσα αρχή, είτε αφορά και τους δικαστές. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, μέσα από διεπιστημονικά συνέδρια, τα οποία προγραμματίζουμε να πραγματοποιήσουμε, θα εκπαιδεύσουμε όλους αυτούς που εμπλέκονται με τους ανήλικους όταν έρχονται σε επαφή με τη δικαιοσύνη. Είμαστε μέλος ως οργανισμός στο Διεθνές Παρατηρητήριο για τη Δικαιοσύνη των Ανηλίκων. Εγώ προσωπικά συμμετέχω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικαιοσύνης των Ανηλίκων, όπου ακούμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες ή αλλού όπου συναντούμαστε τις καλές πρακτικές και ακούμε και τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν ακριβώς για τα παιδιά να έχουν σεβαστά πλήρη τα δικαιώματά τους. Κύριε Στυλιανού, εκτός του ότι πρέπει όλα αυτά να αλλάξουν, χρειάζονται και νόμοι. Γιατί μέχρι σήμερα τα παιδιά, τα ανήλικα, ή δεν τιμωρούνταν, παραδειγματικά τουλάχιστον, ή καταλήγουν, τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι από τους ανήλικους, στις φυλακές, στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Και είναι πολλά τα τηλεφωνήματα που λαμβάνουμε και εμείς σαν δημοσιογράφοι. Και είδαμε και πρόσφατα περιπτώσεις όπου για σοβαρά αδικήματα ανηλίκων και τελικά καταλήγουν στο σοφρονιστικό ίδρυμα. Δυστυχώς υπάρχουν μετά αρκετά, τι γίνεται, δηλαδή, ποιες είναι οι παρεμβάσεις, παραδείγματα. Δεν έχουμε. Υπάρχουν οι παρεμβάσεις, δεν είναι να μηδενίζουμε τα πάντα. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο χρήζει όμως εξυγχρονισμού. Με αυτόν τον τρόπο ακριβώς το θέτουμε. Γιατί ακριβώς όπως έχετε θέσει, βλέπουμε τους ανήλικους να καταλήγουν σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα, σε φυλακή. Ιδίως στον παρόδο θα έπρεπε να είναι εντελώς ξεχωριστό ο τόπος όπου καταλήγουν οι ανήλικοι. Δεν έχουμε αναμορφωτήριο, για παράδειγμα, που υπάρχει σε άλλες χώρες. Υπάρχουν εκείνοι οι εναλλακτικοί τρόποι έκτησης ή επιβολής της ποινής, η κοινωνική εργασία ή η κοινοτική εργασία, για παράδειγμα, η συμμετοχή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ούτω καθεξής, η προσπάθεια, το mediation που λέμε, η προσπάθεια δηλαδή να έρθει ο θήτης και το θύμα κοντά, αυτά χρησιμοποιούνται αλλού στην Ευρώπη και θα πρέπει επιτέλους και εμείς να τα εφαρμόσουμε. Γίνονται τα βήματα και μέσω αυτού του προγράμματος θεωρώ ότι κάνουμε ένα τεράστιο βήμα προς τον εξυγχρονισμό, τον πλήρη εξυγχρονισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης όσον αφορά στους ανήλικους. Και σημαντικό βεβαίως σε αυτό που κάνει, που προωθεί το Hope for Children, να πούμε ότι το σημαντικότερο είναι το ότι θα εκπαιδευτούν και οι ειδικοί, αυτοί που πρέπει να εκπαιδευτούν. Αυτοί που έχουν την άμεση επαφή και την επικοινωνία με τα παιδιά. Ναι. Και είναι από τις ελάχιστες, έλεγα, φορές. Είμαι στο χώρο της νομικής επιστήμης 8 χρόνια, από τον καιρό που είχα επιστρέψει από την Αγγλία, και είναι από τις ελάχιστες φορές που βλέπουμε πραγματικά να εκπαιδεύονται εκείνοι που πρέπει να εκπαιδευτούν. Ουσιαστικά φεύγουν και κάποια στερεότυπα ότι
η νομική, αυτοί που εξασκούν την νομική επιστήμη, ναι, και χειρίζονται τα δικαστικές υποθέσεις. Θα πρέπει πραγματικά να εκπαιδεύονται. Τα συστήματα έχουν αλλάξει, οι νοοτροπίες έχουν αλλάξει, η φιλοσοφία του δικαίου έχει αλλάξει και ειδικά όταν εμπλέκονται παιδιά, πρώτη στο μέλημά μας είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού, η προστασία των παιδιών και ακόμα και αν έχουν προβεί σε παραβατική συμπεριφορά, όχι η παραδειγματική τιμωρία τους, αλλά να εξευρεθούν εκείνοι οι τρόποι όπου το παιδί θα αντιληφθεί το λάθος το οποίο έχει κάνει, το αδίκημα στο οποίο έχει υποπέσει, ούτως ώστε να ενταχθεί σε μεταγενέστερο στάδιο πλήρως στην κοινωνία και να μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία. Αυτός είναι ο μέγιστος στόχος τον οποίο θέτουμε και ως οργανισμός Hope for Children, αλλά πρέπει να είναι και ο στόχος τον οποίο θέτουμε ως κοινωνία, ακριβώς για να δημιουργήσουμε εκείνα τα υγιή κύτταρα, τα παιδιά, τα οποία είναι το μέλλον, το τονίζουμε πάντοτε και θα πρέπει να την χάνουν πολύ προσεκτικού χειρισμού. Επί ευκαιρίας που σας έχω εδώ, κυρία Στυλιανού, δεν μπορούμε να μην έτσι αναφερθούμε λίγο και στα τα περιστατικά που είχαμε τον τελευταίο καιρό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, τα οποία αυξάνονται δυστυχώς, ακούμε καθημερινά ιστορίες και ο οργανισμός σας είναι σημαντικός στο να τουλάχιστον να προάγει το μέλλον των παιδιών, το καλύτερο μέλλον των παιδιών και να επιμορφώσουμε λίγο καλύτερα τα παιδιά μας για τους κινδύνους που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση. Κυρία Βρυπίδου, το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι ένα καρκίνωμα αποτελεί της κοινωνίας καρκίνωμα μας, ναι. Ακριβώς, μια μάστιγα, όχι η σημερινή, γιατί υπήρχε πάντοτε σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, απλά τα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουμε πετύχει το μήνυμα της εκστρατείας που έχουμε ως οργανισμός και ως εταίροι. Τώρα μιλάνε, φαίνεται, και τα ίδια τα να σπάσουμε παιδιά τη σιωπή. Ναι. Και σπάζοντας τη σιωπή, φαίνεται ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Συμμετέχουμε στην εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο 1 στα 5. Ο τίτλος της εκστρατείας δεν είναι τυχαίος, γιατί παραπέμπει σε ένα τραγικό στατιστικό δεδομένο ότι στις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ένα στα πέντε παιδιά, δηλαδή περίπου το 20%, θα είναι θύματα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Mm. Και δυστυχώς στην Κύπρο το στατιστικό αυτό δεδομένο είναι ακόμη πιο ανησυχητικό. Όχι μόνο ισχύει. Είχαμε την αμφιβολία πριν να ερευνήσουμε πραγματικά. Είναι δυστυχώς περισσότερο. Είμαστε πιο κοντά στο 1 στα 4 παιδιά, μάλιστα, στο 23,7%. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο όλες οι δράσεις μας για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα εστιάζονται στην ευαισθητοποίηση όλων, στο να μάθουν τα παιδιά ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα κακά αγγίγματα, αν θέλετε. Ένας πολύ απλός κανόνας, ο κανόνας του εσωρούχου, ότι δηλαδή κανείς δεν μπορεί να αγγίζει ένα παιδί στα σημεία τα οποία καλύπτονται από το εσώρουχο. Και αυτό πρέπει να το διδάσκουμε στα παιδιά, πρέπει να σπάζουμε τη σιωπή, γιατί ακριβώς το 1 στα 5 ή το 1 στα 4 πρέπει να γίνει κανένα παιδί να είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Να πούμε ότι κυκλοφόρησε και το βίντεο για το εσώρουχο. Ναι, είναι ο Κίκο και το χέρι, είναι ένα καρτούν. Είναι πολύ ωραίο που όλοι ακριβώς οι γονείς πρέπει να βάλουν τα παιδιά τους να το δουν. Έτσι. Και πρέπει να σπάσουμε και τα στερεότυπα και τα ταμπού. Να μάθουμε να μιλούμε για αυτά τα θέματα. Όταν ξεκινήσαμε την εκστρατεία πριν 3 χρόνια. Ήταν δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο. Ναι. Μας έκλειναν πολλές πόρτες. Άλλοι γύριζαν την πλάτη τους να μιλούσαμε για αυτά τα ζητήματα. Αλλά πλέον βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί. Η εκστρατεία είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη. Έχουμε υιοθετήσει αυτή τη στιγμή, τον Ιούλιο του 2014, ένα πανίσχυρο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά όχι μόνο στην καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και την τιμωρία των θητών, αλλά πρωτίστως στην πρόληψη και την εκπαίδευση όλων όσων εμπλέκονται σε οποιαδήποτε επαφή με τα παιδιά. Ναι, διότι δεν ξέρεις πλέον και ένας γονιός είναι η μεγαλύτερη του ανησυχία αυτό, γιατί δεν ξέρει τι θα συμβεί στο σχολείο που θα πάει το παιδί. Μετά αργότερα, αφού οι γονείς δουλεύουν, δεν μπορούν να προσέχουν τα παιδιά τους όλη μέρα, οπότε τα παιδιά είναι και τα δεδομένα της σημερινής μας κοινωνίας βεβαίως. Είναι δύσκολες οι εποχές, έχουν αλλάξει το τα κοινό, στερεότυπα της οικογένειας έχει αλλάξει. Θα πρέπει όμως πάντοτε να δίνουμε την μεγαλύτερη προσοχή στα παιδιά, να προσέχουμε το παραμικρό,
να θεωρούμε τα παιδιά ως φίλους μας, να μπορούν να ανοιχτούν σε εμάς τους μεγαλύτερους, να τους δημιουργήσουμε εκείνη τη σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να έχουν, ακριβώς για να αντιλαμβανόμαστε τέτοιου είδους περιστατικά. Δυστυχώς, τα στατιστικά δείχνουν ότι αρκετά από τα περιστατικά γίνονται εντός του στενού κύκλου της οικογένειας. Ναι, δυστυχώς, αυτό είναι το πιο τραγικό, ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα, ναι, το οποίο πρέπει να τη χάνει πάντοτε ενός ιδιαίτερα λεπτού χειρισμού. Υπάρχουν όμως οι ασφαλιστικές δικλείδες μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Έχουμε κυρώσει και τη σύμβαση Λανζαρότσε, ως είναι γνωστή του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά της σεξουαλικής κακοποίησης. Ναι. Άρα θα πρέπει όλες οι δράσεις μας να στοχεύουν στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του ιδεχθούς αυτού φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Έχετε αναφέρει προηγουμένως, υπάρχουν και νέες μορφές πλέον κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Είναι η ηλεκτρονική σεξουαλική κακοποίηση, η άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς μέσω του διαδικτύου, το online grooming όπως ονομάζεται, όπου επιτίδει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ουσιαστικά προσεγγίζουν ανήλικους και προσπαθούν να εκμεύσουν από αυτούς φωτογραφίες γυμνές ή περιεχόμενο το οποίο είναι σεξουαλικό. Και μας έβγαλε η γλώσσα μας μαλλιά να λέμε να μην βάζουμε τα παιδιά μας στο διαδίκτυο. Και γνωρίζω ότι και η αστυνομία πάντοτε, και αυτό γίνεται. Και η αστυνομία πάντοτε κάνει αυτές τις εκκλήσεις και εμείς ως οργανισμός κάνουμε αυτές τις εκκλήσεις. Δυστυχώς μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι που κάνουμε στα ίδια υπάρχουν πολλοί επιτίδιοι εκεί έξω και κάνουμε ένα πολύ μεγάλο κακό στα παιδιά. Η παιδική πορνογραφία μπορεί πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθεί μέσω του διαδικτύου, μέσα από μια ανάρτηση που βάζουμε για ένα παιδί. Σαφώς και κάποιος να παραμονεύει, να πάρει τη φωτογραφία του παιδιού και να διασύρει το ίδιο μας το παιδί, αλλά και να κινδυνεύσει. Έτσι, οπότε εμείς το λέμε και το ξαναλέμε ότι δεν πρέπει να βάζουμε φωτογραφία. Είναι το πιο λίγο. Πρέπει να είμαστε πάντοτε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα παιδιά, ναι, να τα προσέχουμε ως κόρην οφθαλμού, να τα προστατεύουμε. Εμείς πρωτίστως οφείλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά. Είναι οι αυριανοί σκεταλοδρόμοι της ζωής. Ακριβώς. Πρέπει να μεριμνήσουμε για την ευημερία τους και πρέπει να προωθήσουμε όλα τους τα δικαιώματα. Είτε όταν αυτά εμπλέκονται στο σύστημα δικαιοσύνης, όπως ήταν το αρχικό θέμα, είτε όταν είναι θύματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Yes. Κύριε Στυλιανού, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.